Γεια σας, είμαι ο Μάριος και είμαι πάλι εδώ με τα πιστεπού στην Pokémon Evolved White Nuzlocke Challenge, επεισόδιο 30, 29, whatever. Και τελειώσαμε με τις Surfing Roots επιτέλους, μπορούμε να πάμε στο Twist Mountain επιτέλους. Έχω βάλει Max Repel, πριν το επεισόδιο, αλλά το ξέχασα κιόλας. Και με το που πηγαίνουμε μέσα, κατευθείαν ο Τσέρεν με τον Clay συνομιλούν και ο Clay με την κλασική Western προφορά του «Bye-bye, Fox, όχι, δεν είναι αυτή, δεν την κάνω καλά. Κάτι για την πλάσμα, λέει ότι κάπως κάτι κάνουνε και πρέπει εμείς να, προφανώς πρέπει εμείς να λύσουμε την ιστορία. Λίγο σπαστικό, αλλά τέλος πάντων, nothing we can handle. Και το Twist Mountain είναι μια σπηλιά, χειμώνας. Το Twist Mountain είναι αρκετά διαφορετικό στο χειμώνα σε σχέση με τις άλλες εποχές, και αυτό διότι μπορείς να περπατήσεις πάνω στο χιόνι και να φτάσεις σε κάποιες περιοχές που αλλιώς δεν μπορείς να φτάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ πέρα δεν είμαι σίγουρος αν μπορείς να πας υπό κανονικές συνθήκες. Μπορεί και να μπορείς βέβαια να πας. Δεν ξέρω ακριβώς πού οδηγεί, παρά λίγο να πέσω, πού οδηγεί όλο αυτό, αλλά εμείς θα το εξερευνήσουμε όλο. Πες να πηγαίνω full στραβά. Για πάμε, πρώτος εξερευνητής θα έλεγα, πρώτος εκπαιδευτής του επεισοδίου. Πάμε μια γρήγορη. Το ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα μας και για τον Alleware, ένας ωραίος, απλός, εύκολος trainer που τα δύο από τα τρία Pokémon ήταν weak στο Fire-type, οπότε πάει γι' αυτό. Substitute, ένα TM το οποίο το έχω παραμελήσει αρκετά στο παρελθόν και τώρα τελευταία αρχίζω και συνειδητοποιώ πόσο καλό TM είναι γενικά, οπότε θα το έχουμε στο νου μας για το μέλλον. Τώρα εγώ θα πάω και όχι, θα πάω από εδώ, θα βγω στον έξω κόσμο. Έχει πάρα πολλά μέρη το Twist Mountain, ειδικά το χειμώνα. Το χειμώνα γίνεται ένα χάος, δεν μπορείς να καταλάβεις που ακριβώς πηγαίνεις. Πες, άμα δεν είναι χειμώνας, λίγο το ελέγχεις, λίγο κάπως παραπάνω. Αλλά άμα δεν είναι, απλά πας κάπου και προσεύχεσαι να βγεις κάπου. Και ήθελα να θίξουμε ένα θέμα εδώ πέρα στο κανάλι. Ήθελα να θίξουμε το θέμα. Οπα, αυτός θυμάμαι τι έχει. Για κάποιο λόγο θυμάμαι ότι έχει Pokémon το οποίο τα μπορεί να νικήσει. Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Ελπίζω να θυμάμαι καλά. Τώρα τελευταία. Το YouTube και το Twitch γενικά. Έχουν ξεκινήσει πάρα πολλοί YouTubers και streamers. Πάρα πολλοί έχουν ξεκινήσει Nuzlocke. Έτσι. Και αυτός παίζει να έχει Woodhammer. Έχει Sturdy και Woodhammer. Οπότε θα είναι λίγο σπαστικός για τον Tabby, μπορεί και να το σκοτώσει, οπότε σε ποιον πήγα, Bronzong, okay. Ναι, έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ Nuzlocke τώρα τελευταία, Cyberpunk, okay. Δεν ξέρω ακριβώς πού οφείλεται αυτό, έχω κάποιες υποψίες. Γενικά, υπάρχουν όλο και περισσότεροι που ασχολούνται, π.χ. αυτός που βλέπω εγώ, Pokémon Challenges, που είναι όντως καλός και το βλέπει επαγγελματικά και αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είτε εμπνέονται από αυτούς που το κάνουν στα σοβαρά, είτε απλά τους έχει αρέσει και απλά επειδή έχουν μεγάλο κοινό, αυτό μεταδίδεται στο κοινό τους. Π.χ. ένα κανάλι που λέγεται Jaden Animations, που έχει animations. Animations, δεν μπορώ να το μεταφράσω στα ελληνικά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται βασικά. Okay, δεν ξέρω γιατί νόμιζα ότι αυτός έχει Pokémon τα οποία είναι ανισχυτικά. Έχει απλά ένα Crustle και ένα Sudowoodo, τίποτα τρομακτικό. Και ακόμα και ο YouTuber που βλέπω εγώ, που παίζει Mario Maker, κλασικά παίζει Mario Maker στο κανάλι του, ξεκίνησε ένα Pokémon Randomizer Nuzlocke στη Fire Red. Και αναρωτιέμαι εγώ, από πού ήρθαν, πρώτον από πού ήρθαν όλοι αυτοί οι Nuzlockers, που είναι πολύ παραπάνω από αυτούς τους δύο που είπα τώρα εγώ. Είναι πάρα πολύ. Και δεύτερον, είναι καλό για την community, ας πούμε, του Nuzlocke και των Pokémon. Προφανώς και είναι καλό. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερο. Και γενικά, τα Nuzlocke είναι κάτι που εγώ έκανα στο κανάλι μου από πάρα πολύ παλιά, πολλά χρόνια τώρα, και πριν υπάρχουν αυτά τα βίντεο που βλέπεις στο κανάλι, έκανα και άλλα, αλλά δεν έχουν, τα έχω σβήσει, δεν έχω βάλει repel. Είναι υψηλότερο level για κάποιο λόγο, απλά δεν έβαλα repel.
Okay. Και ναι, χαρά μας. Χαρά μας στους τους παλιούς, ας πούμε. Δεν θέλω να το παίξω, ξέρω, είμαι παλιός, εγώ ξέρω από τον Άσλοκ και εσείς δεν ξέρετε γι' αυτά. Αλλά χαίρομαι, ρε παιδί μου, που παίρνει αναγνώριση, ας πούμε, αυτή η πλευρά των Pokémon. Γιατί έχει και αυτή τη χαρά της, τη χάρη της. Δηλαδή δεν είναι ούτε μόνο το competitive Pokémon, ούτε τα παιχνίδια, ξέρεις, ούτε το anime μόνο, ούτε το TCG. TCG λέγεται, ναι, οι κάρτες, ναι, TCG. Είναι πολλά παραπάνω που τα οποία αξίζουν. Και το Nuzlocke είναι ένας πάρα πολύ αποτελεσματικός τρόπος να κάνει τα Pokémon πιο ανταγωνιστικά και πιο ενδιαφέροντα. Αλλά εντάξει, θέλει πρώτα αρκετή εμπειρία, πιστεύω, στα Pokémon. Δηλαδή δεν ξέρει ένας Pokémon παίζοντας απλά Nuzlocke. Γιατί πρώτον σου λείπει game knowledge. Δηλαδή γνώσεις πάνω σε παιχνίδια και στα Pokémon γενικά, αλλά και πάνω σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Που κάνεις, ας πούμε, Nuzlocke. Ποια άμα πας να κάνεις Nuzlocke την Platinum, ενώ δεν έχεις ξαναπαίξει ποτέ την Platinum, θα βρεις πράγματα που δεν τα περιμένεις. Έτσι. Και γενικά, άμα δεν έχεις παίξει κάποια παιχνίδια Pokémon, έναν αλφα αριθμό παιχνιδιών Pokémon, σου είναι δύσκολο, ας πούμε, να μπεις κατευθείαν στο τρυπάκι του Nuzlocke. Οπότε τώρα σιγά σιγά που ξέρετε τι πιστεύω κιόλας. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Μπορεί και να ισχύει. Κάτσε, έχω χάσει κάτι. Έχω χάσει μία έξοδο. Δεν νομίζω ότι είναι και... Έχει και πολλά πράγματα. Okay, έχει μόνο μία trainer. Νομίζω γενικά ο κόσμος δεν είναι τόσο ευχαριστημένος με τα καινούργια παιχνίδια των Pokémon. Οπότε καταλήγει στα παλιά τα παιχνίδια συνέχεια και βρίσκει καινούργιους τρόπους να τα κάνει αυτά πιο ενδιαφέροντα αντί να επικεντρωθεί, ας πούμε, στα καινούργια παιχνίδια, το οποίο, εντάξει, δεν τους... Όπα, πήκα ήθελα να πάω. Εντάξει, γνώμες, είναι και γενικά βολεύει πάρα πολύ το ότι τα παιχνίδια αυτά που παίζω εγώ, ας πούμε, τώρα μπορείς να παίξεις σε emulator στο PC σου. Πάρα πολύ πρακτικό. Τώρα το Dive T είναι Physical Special. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω βάλει ποτέ αυτή την κίνηση στην ομάδα μου, είναι από τις κινήσεις που δεν έχω ιδέα τι είναι. Πάω για ένα light screen. Ο Χριστός και η Παναγία. Ήτανε physical και παραλίγο να μας σκοτώσει. Πίκα Raichu δεν έχει καθόλου καλές physical άμυνες. Καθόλου όμως. Λοιπόν. Αυτοί πιστεύω είναι οι λόγοι. Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Άμα πιστεύετε κάτι άλλο. Volt Switch, είμαστε πιο γρήγοροι έτσι. Πάμε για ένα Volt Switch. Κανένα δεν έβλαψε ένα Volt Switch. Έχουμε και το light screen και τα Flusion πρέπει να είναι εύκολη λία για όποιον μπει μέσα. Μια χαρά. Tabby. Ναι, Tabby. Μια χαρά. Οπότε, ναι, τώρα τελευταία γι' αυτό μάλλον έχει πάρει κάποια δημοσιότητα το Nuzlocke και κάποια προβολή παραπάνω στο YouTube και στο Twitch. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι και. Εντάξει, μπορεί να βοηθήσει και το δικό μου το κανάλι γιατί άμα υπάρχουν άνθρωποι γενικά που ασχολούνται περισσότερο. Προφανώς υπάρχουν και Έλληνες που ασχολούνται περισσότερο, οπότε μπορεί το κανάλι μου να το ανακαλύψουν όλο και περισσότεροι. Γιατί πιστεύω ότι έχω ρίξει δουλειά, έτσι. Πιστεύω. Μπορεί, ισχύει αυτό γενικά, ο τρόπος που παρουσιάζω εγώ τα Nuzlocke είναι λίγο αργός, δηλαδή για να δεις ένα ολοκληρωμένο Nuzlocke θες, ας πούμε, okay, αυτό ήταν λίγο ανησυχητικό άμα βαρούσε το Excisor. Δεν ξέρω, έχω το Bright Powder, γι' αυτό έκανε εμείς. Τέλεια. Το κάνω λίγο αργά τον Nuzlocke, γιατί για να δεις ένα ολοκληρωμένο Nuzlocke δικό μου πρέπει να περάσουν δεκάδες επεισόδια, 30, 40, 50 επεισόδια μερικές φορές. Ενώ άλλοι, ας πούμε, τα κάνουν ή πολύ πιο γρήγορα ή το κάνουν stream, οπότε δεν έχει περιμένει, ας πούμε, 2 μέρες για να βγάλει καινούργιο επεισόδιο. Ο Μάριος, πας κάθε μέρα στο Twitch στις 7 η ώρα, ξέρω εγώ, το απόγευμα. Και κάνει ο άλλος για 5 ώρες ένα Nuzlocke, για πιο πολύ, δεν ξέρω για πόσο κάνουν, δεν βλέπω κανένα stream, να σου πω την αλήθεια. Μόνο κάποια επιλεκτικά στο YouTube, αλλά πολύ λίγα. Αλλά και πάλι έχω παρατηρήσει ότι αυξάνεται ο αριθμός αυτών που ασχολούνται με τον Nuzlocke. Και αυτό είχα να πω, φάει ένα skip, ένα speed up. Nice! Μια χαρά. Ποιο να βάλουμε τώρα μπροστά. Θα βάλω πίκα πίκα και θα το χιλάρω λιγάκι γιατί δεν μ' άρεσε αυτό. Δεν μ' άρεσε. Ήταν, πιστεύω, ένα. Έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου αυτό το Gorebis με τον dive.
Γκόρεμπις προφέρεται, δεν ξέρω πώς προφέρεται ακριβώς. Δεν ξέρω προφορές από τα Pokémon. Είναι πάρα πολύ κακός σε αυτά. Δεν ξέρω βασικά, δεν είναι ότι είμαι κακός. Δεν ξέρω αν είμαι καλός ή κακός. Δεν ξέρω. Κάποιος τρένερ θα πεταχτεί από εδώ ή από εδώ ή σίγουρα από εδώ. Ντε. Γεια σου. Φάει και εσύ ένα speed up. Όλοι speed up. Darmine ήταν φίλε, το φοβάμαι αυτό το Pokémon, αλλά είμαστε πιο γρήγοροι. Και Volt Switch στο αλτάρι, πιστεύω, είναι η σωστή κίνηση. Α, σχεδόν δεν χρειάστηκε. Αν πήγαινε για Thunderbolt θα το σκότωνε, βλακία μου. Αλλά τέλος πάντων, αλτάρια το έχεις. Μια χαρά. Τα φοβάμαι τόσο πολύ πάντοτε. Αυτά τα Darmine ήταν απίστευτα, ειλικρινά. Βλέπετε ένα Not Very Effective Hammer Arm. Okay, Rocky Helmet βοηθάει. Ένα not very effective unboosted από οτιδήποτε hammer arm, πόσο έκανε, δεν έκανε πολύ. Και σε ένα αλτάρι που είναι άκρος αμυντικό Pokémon, έτσι, λέει κάποια πράγματα. Μπορεί να μην καταλαβαίνετε τι λέω ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Χάθηκε το repel τώρα, έτσι. Okay, max repel. Συνεχίζουμε στο Twitch Mountain, στο Twist Mountain συνεχίζουμε. Από εδώ κάτω και... Σίγουρα κάτι από όλα αυτά θα είναι trainer. Θέλω να πάω στους trainers, θέλω να τους πολεμάω όλους. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο γενικά να τους πολεμάω όλους, αλλά σαν έχω θεσπίσει έναν επιπλέον κανόνα εγώ μόνος μου. Το ότι πολεμάς όλους τους trainers, ας πούμε. Το οποίο. Okay, το έχω συνηθίσει βασικά. Δεν είναι ότι το έχω σκεφτεί ότι έχω βάλει αυτόν τον κανόνα. Έτσι έχω συνηθίσει γενικά να τους πολεμάω όλους. Και παρουσιάζεται μια πρόκληση. Γιατί δεν σκοτώνεις. Και τώρα αυτό πώς θα κάνει από το Metang, okay. Λίγο καλύτερα από ό,τι από τον Gorybis. Ναι, έτσι έχω μάθει, παρουσιάστηκε μια πρόκληση παραπάνω, πολλές βασικά πρόκλησεις παραπάνω, γιατί κάποιοι trainers είναι ενδιαφέροντες, έτσι λέγεται, okay. Τώρα για το Krogang, το Toxicroak. Δεν πιστεύω ότι έχει special defense να πάρει το Thunderbolt, έτσι μπορεί να κάνω βλακεία. Okay, δεν κάνω βλακία, εντάξει. Αυτό είναι εμπειρία αυτό που έκανα τώρα. Δηλαδή, ήξερα, ας πούμε, πώς θα κάνει το Thunderbolt. Και το Medicine μπορεί να φάει το Thunderbolt χωρίς να... πώς το λένε, χωρίς να το ζήσει. Αλλά δεν θέλω το ρισκάρω. Okay, θα πέθαινε, τέλος πάντων. Απλά το Medicine γενικά έχει πάρα πολύ ατάκο, οπότε δεν θέλω να ρισκάρω τίποτα απολύτως. Πάμε Bronzum κατευθείαν. Κάνει και ένα high jump miss. Όχι, πάω. Whatever. Και ελπίζω να το σκοτώσουμε τώρα με το extra sensory. Μην πάει παραπάνω αυτή η μάχη. Nice. Γιατί έλεγα... Πιο πριν έλεγα για το κανάλι μου ότι γενικά τα κάνω τα Nuzlocke σε υπερβολικά αργό ρυθμό. Γενικά. Και δεν πειράζει αυτό πραγματικά. Για μένα είναι. Υπάρχει μια προσμονή. Δεν ξέρω αν υπάρχει από εσάς, αλλά ίσως και από μένα. Μια προσμονή. Δεν ξέρω τι. Εν τω μεταξύ, κάπου εδώ παίρνει κάποια fossils. Ή αυτό ήταν στα original παιχνίδια. Νομίζω ότι ήταν στα original παιχνίδια. Τέλος πάντων. Ναι. Υπάρχει μια προσμονή γενικά. Πότε θα βγει το επόμενο επεισόδιο και αυτά. Το οποίο για μένα flash canon, καλό για τον Bronzong. Πάρα πολύ καλό για τον Bronzong. Το οποίο εμένα μου αρέσει γενικά να το κρατώ. Όχι ότι έχω προσπαθήσει να κάνω stream ή κάτι τέτοιο ή να τα κάνω πιο γρήγορα. Βασικά όταν είχα το speed up πήγαινε αρκετά πιο γρήγορα. Αλλά και πάλι επειδή ήθελα να κάνω όλα τα πράγματα στο παιχνίδι κάθε φορά να καλύψω όλους τους πιθανούς δρόμους, όλα τα πιθανά πράγματα που έχεις να καλύψεις. Πώς πάμε εκεί πάνω τώρα. Ωραίο. Okay, από εδώ πάμε από πάνω, αλλά από εδώ βγήκαμε προηγουμένως. Okay, ναι, βγήκαμε προηγουμένως. Και αν πάω από εδώ και από εδώ και από εδώ και από εδώ, τέλεια, παίρνω το Aether. Νομίζω, τον Doctor το θέλω για να χυλάρει τα Pokémon μου. Σημαντικός ο Doctor. Ο Δόκτορας. Και αυτό νομίζω είναι trainer εκεί πέρα. Όλα αυτά είναι trainer γενικά. Και καλά κρύβονται, αλλά σας έχουμε μάθει τα κόλπα. Λοιπόν, speed up.
Okay, αυτό το 6 κατά είναι τρομακτικό και δεν μπορώ να πω και σε Bronson γιατί έχει Mold Breaker. Θα μπορούσα απλά να μείνω βέβαια και να του κάνω ένα hit wave γιατί ήξερα ότι είναι πιο γρήγορο, αλλά υπήρχε πιθανότητα το μίσο. Οπότε απλά αποφάσισα να πάω στο Zilch για πάνω ενδεχόμενο. Αλλά το Cotton Guard είναι καλό. Αλλά γενικά τρομακτικό το Excadrill. Τρομακτικό με το Swords Dance και με το συν 4. Βέβαια, εγώ θα πάω τώρα για ένα Cotton Guard και θα πάω στο συν 6. Οπότε υπό αυτή την έννοια δεν είναι τρομακτικό, αλλά η πιθανότητα των critical hit υπάρχει. Και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνη τώρα. Και Sandstorm, αυτό δεν έχει. Εντάξει. Έχει Swords Dance, έχει Sandstorm. Δεν ξέρω. Earthquake λογικά θα έχεις. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε για ένα Dragon Dance. Και μετά θα πάμε για 2-3 Outreach. Για να βγει από τη μέση αυτό το Pokémon το οποίο έχει πάει στο συν 6 attack. Άμα πεθάνει ο Altaria. Αν πεθάνει ο Altaria, πραγματικά την έχω βάψει. Λοιπόν, δεν θα πάω για Outreach, θα πάω για Fly βασικά. Θα πάω για άλλο ένα Dragon Dance. Μην πας για... Οκ, okay, δεν μπορούσε να με βαρέσει εδώ μεταξύ. Πες να μην μπορούσε να με βαρέσεις. Με καμία... Πες να έχεις μόνο ground type κινήσεις. Για να μην πηγαίνεις για κάτι άλλο, πες να έχεις μόνο ground type κινήσεις. Οκ. Okay. Να πάω για το Outrage. Φοβάμαι τα επόμενα Pokémon. Αν μου βάλεις κανένα Golem την έβαψα, οπότε θα συνεχίσω να πηγαίνω για το Fly, παρόλο που θα πάρει λίγο παραπάνω. Τώρα ξέρω ότι είμαστε ασφαλείς. Αν και ήμουν στο συν 6 attack, οπότε θα έπρεπε να μην φοβηθώ γενικά. Αλλά μπορώ να πω τώρα για το Outreach, δεν υπάρχει θέμα. Altaria, μπράβο. Για άλλη μια φορά, μπράβο. Έχει και άλλες DMs εδώ πέρα, στο Twitch Map. Το Twitch Mountain, ok, θα αλλάξουμε την ονομασία στο βουνό, μόνο και μόνο επειδή εμείς είμαστε εθισμένοι στο Twitch, δεν είμαστε, απλά το ανέφερα πριν γι' αυτό. Twitch Mountain, σου βγαίνει και όλα αυτό το πεις, Twitch Mountain, ξέρω εγώ. Να δούμε εδώ τώρα, είσαμε χιλιάρισε μας τα Pokemon. Έχεις Jinx, το Jinx, βασικά Speed Up. Δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω hit wave γιατί έκανε trace στο flash fire. Εάν είναι δυνατόν. Frisbee, κάνε εσύ τη δουλειά που πρέπει. Την έβαψα. Έχω το Confuse Ray βέβαια. Το οποίο δεν μπορώ να το κάνω γιατί... γιατί έχει βάλει το Safeguard από πριν. Φεύγει τώρα. Τι να κάνω, να πάω για ένα Reflect. Απλά θα στολάρω λίγο, δεν ξέρω. Βέβαια θα πάει και αυτός για Confuse Ray τώρα. Σανταράκι. Έχει Mimic. Έχει Mirror Coat. Φοβάμαι πάρα πολύ από για Strength. Έτσι, απίστευτα. Απλά θα περιμένω να φύγει το Safeguard για να πάω για ένα Confuse Ray πρώτα για να αυξήσω τις πιθανότητες να είμαι κομπλέ. Οκ, okay, τέλεια. Βάρω τον εαυτό σου άμα γίνεται. Βασικά τώρα δεν με νοιάζει τι να κάνεις. Μετά όμως πρέπει να βαρέσεις τον εαυτό σου, Webuffet. Πρέπει και υποθέτω ότι έχεις το τέτοιο. Δεν θα το ψάξω καν βασικά. Είμαι σίγουρος ότι έχεις το Shadow Tag. Δεν έχουν και άλλα abilities νομίζω. Έχεις και Full Heal που να σε πάρει. Πόσο κάνει ένα Strength. Όχι πολύ. Πάμε για άλλο ένα Confuse Ray. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω speed up. Τα Wobbuffet είναι κίνδυνος θάνατος για τα Nuzlocke. Οκ, okay, και πηγαίνει και αυτός τώρα για Confuse Ray. Δεν θα βγει καλά αυτή η μάχη. Με τίποτα. Έβγε το Reflect βασικά. Δεν νομίζω ότι παίζει κανένα ρόλο το Reflect. Νομίζω ότι το Counter δεν επηρεάζεται από το Reflect. Αν έχεις Counter δηλαδή. Τέλεια. Τέλεια, ωραία. Νομίζω τώρα δεν θα το σκοτώσουμε με το ένα strength, αλλά σίγουρα δεν θα κάνεις αρκετό damage με το counter. Έτσι. Ό,τι και να. Οκ. Έχεις Mimic, Safeguard, Mirror Coat. Οκ, okay, και η counter ή Destiny. Του χρόνου, ίσως.
θα σκοτώσουμε αυτό το Boba Fett. Του χρόνου θα έχει φύγει πολύ και well hyper potion και τα HP του δεν πήγανε στα full. Αυτό λέει κάποια πράγματα για το Boba Fett και το τι, από τι υλικό είναι φτιαγμένο αυτό το Pokemon. Μη βάλεις και δεύτερο hyper potion. Μην τολμήσεις και βάλεις και δεύτερο hyper potion. Πάμε εμείς τώρα. Βάρα. Ωραία. Μπράβο. Τέλεια. Και σκότωσε το. Ωραία. Πάει αυτό. Πάει και αυτό. Ρε δόκτωρα. Εμείς ήρθαμε για να μας χυλάρεις τα Pokémon ή για να μας σκοτώσεις τα Pokémon. Δηλαδή, έχεις παρεξηγήσει κάποια πράγματα με τη δουλειά σου, νομίζω, και με το ρόλο που σου ανατέθηκε σε αυτή την περιοχή. Τέλος πάντων. Πόσα άλλα μέρη έχουμε ακόμα εντωμεταξύ. Από εδώ έχει κάτι να πάμε. Όχι, πήγαμε από εδώ προηγουμένως. Δεν νομίζω ότι έχουμε μείνει και πολλά πράγματα. Από εκεί πέρα πήγαμε. Από εδώ κάτω δεν έχουμε πάει. Έτσι. Οπότε θα πάμε τώρα. Εντάξει, εντωμεταξύ είδα τα natures των Pokémon μου. Των Pokémon τα οποία πήρα στα προηγούμενα parts. Και έχουν όλα πάρα πολύ καλές natures. Δηλαδή το. Και από εδώ πήγαμε νομίζω. Από εδώ βγαίνουμε, οκ. Okay. Θα τσεκάρω αν έχουμε αφήσει κάτι και πάλι. Αλλά νομίζω από εδώ τελειώνουμε τέλος πάντων. Και έχουν πάρα πολύ καλά. Το Porygon 2 έχει modest nature. Το καλύτερο για το Porygon 2 ή και Porygon Gem, θέλω να το κάνω. Snorlax Brave Nature. Επίσης το καλύτερο nature για Snorlax. Εντάξει, μετά από το Adamant. Αλλά και πάλι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και το Haxorus έχει ένα Brave Nature, το οποίο δεν είναι κακό. Δεν είναι το τέλειο, αλλά δεν είναι και κακό, έτσι. Το Brave Nature. Οπότε, θα τσεκάρω μια τελευταία φορά αν έχουμε χάσει κάτι στο Twist Mountain. Και ένα Metal Coat. Άμα θέλω να πάρουμε κάποιο Steelix, κάποιο Scissor, αλλά δεν έχουμε ούτε Sky, ούτε Scyther, ούτε Onyx. Οπότε δεν το χρειαστούμε προς το παρόν. Και εδώ μέσα, νομίζω ότι πήγαμε πριν. Οπότε νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα, δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν έχουμε χάσει κάτι. Δεν έχουμε παραλείψει κάτι στο Twist Mountain. Οπότε μπορούμε να βάλουμε το τελευταίο ρίπελ για το Twist Mountain. Να τρέξουμε στην πόρτα, να περάσουμε την πόρτα, να περάσουμε και τον Τσέρεν επιδεικτικά και να βγούμε στην καινούργια πόλη που μπούμε ο Σεντρίκ. Σεντρίκ δεν λέγεται. Τέλος πάντων. Μπαίνει ο Σεντρίκ, ο οποίος μας μιλάει, μπλα 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 μπλα, και άφησε μας να απολαύσουμε το γεγονός ότι ήρθαμε στην Ισυρούς, Ισυρούς City, δεν ξέρω, και δεν θα προσπαθήσω να ασχοληθώ παραπάνω. Αυτή δεν έχει κάτι, δεν ξέρω καν γιατί μίλησα εδώ πέρα κατευθείαν. Νομίζω γενικά λίγα πράγματα, αλλά αυτή δεν είναι το Brick Break, η οποία είναι σε δύο επεισόδια, η τρίτη πάρα πολύ καλή Fighting Type TM που παίρνουμε. Γενικά έχει κάποιο Pokémon μου τις δυνατότητες να μάθει κάποια καλή κίνηση, δεν νομίζω. Ένα Ice Beam θέλω για τον Tabby, το οποίο και αυτό νομίζω το παίρνεις κάπου εδώ κοντά. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα, έχω λίγο χρόνο νομίζω παραπάνω, αλλά θα μπορούσα να πιάσω ένα encounter, Μου φαίνεται ότι δεν μπορώ γιατί είναι χειμώνας, έτσι. Για την Ισυρούς City. Εδώ κανονικά παλιά θα είχε πάγο και θα μπορούσα να πιάσω Pokémon. Μάλλον τώρα θα αρκεστώ στο surfing. Αλλά για να είμαι εντελώς σίγουρος θα το τσεκάρω λιγάκι. Okay, λοιπόν. Ξέρετε κάτι. Είναι άδικο αυτό. Γιατί κανονικά εδώ πέρα υπάρχει ένα πάντελ, ένα σαν λακκουβίτσες από νερό. Στο οποίο μπορείς να βρεις άλλα Pokémon εκτός από αυτά που μπορείς να βρεις από το surf. Ενώ τώρα δεν μπορείς. Ούτε εδώ. Ούτε εδώ. Μπορείς να βρεις μόνο από το surf ή από το fish, γιατί εδώ πέρα κάνεις αυτό το slide, το ενοχλητικό. Και δεν μου αρέσει αυτό. Οπότε θα κάνω κάτι ίσως τσάτσικο, αλλά θεωρητικά μπορώ να περιμένω 4 μέρες για να το κάνω, αλλά δεν θέλω να σας βάλω να περιμένετε 4 μέρες για να γίνει αυτό. Οπότε απλά θα αλλάξω την εποχή λίγο του δεσμού με. Λοιπόν, για όσο δεν το ξέρετε, τώρα είναι Γενάρης και να μην το ξέρετε, κάνετε ότι το ξέρετε, τώρα είναι Γενάρης. Καλή χρονιά σε όλους. Και εφόσον είναι Γενάρης και εφόσον η εποχή στο παιχνίδι θα αλλάξει με το που μπω σε αυτή τη σπηλιά και με το που βγω ίσως,
Spring, τέλεια. Μπορούμε να πιάσουμε ένα Pokémon. Καλό Γενάρη. Και πιάνουμε ένα Grimer, το οποίο είναι αυτό ακριβώς που ήθελα. Εντάξει, πιάνεις και άλλα Pokémon, αλλά το Grimer, δεν ξέρω, είναι αυτό που ήθελα. Γιατί το Mac είναι υποτιμημένο κάργα, ειδικά στην Blaze Black, και είναι καλό Pokémon. Σε σχέση με τα άλλα που θα μπορούσε να πάρει εδώ πέρα, είναι καλό Pokémon τουλάχιστον. Grimer, οπότε θα πάμε για ένα Will-O-Wisp. Και μετά, το κάνει εμείς προφανώς. Και μετά θα πετάξουμε τις Pokéball μας ήρεμα και υπομονετικά. Και μην το πείτε σε κανέναν ότι έκανα την τσατσιά αυτή. Ή την τζιτιά, όπως θέλετε πείτε την. Για όνομα του Θεού, κάνε ένα. Μπορώ να πετάξω και την μπάλα και θα το έπιανε νομίζω μία Ultra Ball. Αλλά τώρα που το ξεκίνησα, δεν λέει να μην πάω για το Will-O-Wisp. Μετά από δύο προσπάθειες, επιτέλους. Τέλεια. Τέλεια. Πάμε για να πάει καλά ο μήνας. Ένα καλό capture. Ένα καλό encounter. Καλό. Θα μπορούσε να είχα πάρει και κάτι άλλο. Stunfish και εδώ πέρα, τα οποία δεν ήθελα να ασχοληθώ καθόλου με αυτά τα Pokémon. Ένα Mac είναι. Έχει ωραία defenses. Έχει ωραία defenses το Mac. Θα μ' άρεσε. Και πιάσαμε τον Grimer έτσι απλά. Οπότε, τι θα πω. Μου είπατε nicknames για τα Pokémon μου. Βασικά μου είπατε για το Haxorus. Έχω προλάβει τρία nicknames. Τώρα που κάνω το recording, έχω σκεφτεί ποιο θα είναι για το Haxorus. Μάλλον θα του δώσω το όνομα Αλίτης, γιατί μου άρεσε υπερβολικά. Ο Haxorus ο Αλίτης είναι πολύ καλό. Το Broken θα το κρατήσω για κάποιο μελλοντικό Pokémon, γιατί μου αρέσει. Στο Grimer θα δώσω το τρίτο όνομα, το οποίο και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραίο είναι. Σαν όνομα. Γενικά μου αρέσει να δίνω στα Pokémon μου ονόματα από που είναι όντως ονόματα στο real life. Όπως Hector. Οπότε ο Hector το Mac. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Αφήστε ένα like, ένα comment, ένα subscribe. Και question of the day. Question of the day. Έχετε κάποιον τυχερό αριθμό? Και αν ναι, ποιος είναι και γιατί είναι τυχερός σας αριθμός? Αυτό και bye bye.